προσλήψεις 10.000 εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην ειδική αγωγή και στο ειδικό διδακτικό προσωπικό, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας τη στιγμή που το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι γονείς στη Θήβα εκπέμπουν SOS για το ειδικό σχολείο στο Λουτουφί. Η διεύθυνση του σχολείου, οι καθηγητές του ειδικού σχολείου του Λουτουφίου, αλλά μαζί με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με κοινή επιστολή κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι αυτό που λέμε ως εδώ και μη παρέκει. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, υποστηρίζουν, και σε κοινή τους επιστολή απαιτούν ανθρώπινες συνθήκες σε ένα ειδικό σχολείο που δεν διαθέτει ούτε τα αυτονόητα. Τουαλέτες για άτομα με αναπηρία. Πράγματι είναι ένα σχολείο που έχει ειδικές υποχρεώσεις, αυξημένες ειδικές υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν και με την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ακόμα. Και σου λέει ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είναι ένα σχολείο που το κεντρικό κτίριο έχει ηλικία πάνω από τα 70 χρόνια. Τα υπόλοιπα κτίρια είναι με containers. Δεν υπάρχουν στοιχειώδη μέσα προκειμένου να μπορέσει να λάβει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα να σας πω, δεν υπάρχει ούτε τουαλέτα για αμαία. Οι αυτονόητες αυτές υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι στην εκπαίδευση παιδιών με ιδιαιτερότητες παραμένουν ζητούμενο, καθώς η διδασκαλία γίνεται και σε containers και οι συνθήκες βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με τις θερμοκρασίες της εποχής. Δηλαδή, ζέστη το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Είναι ένα σχολείο το οποίο το χειμώνα κάνει πάρα πολύ κρύο και το καλοκαίρι η ζέστη είναι αφόρητη, γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες τέτοιες που να ανταποκριθούν στις συνθήκες που έχουμε σήμερα. Δεν μπορεί τώρα στα κοντέινερς να έχει συνθήκες λειτουργίας τέτοιες που να είναι ικανοποιητικές και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Τριτοκοσμικές συνθήκες. Υπάρχουν ζητήματα με την υγρασία, με τη μούχλα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι σχολείο. Το ειδικό σχολείο στο Λουτουφί της Θήβας πέρασε και την πόρτα του Ελληνικού Κοινοβουλίου με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μουρκιώτης σε μια προσπάθεια μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου να ξεμπλοκάρουν διαδικασίες που εκθέτουν και την αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών μονάδων, και της πολιτείας. Αυτό το σχολείο πρέπει να φύγει. Πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό το λόγο προχώρησα σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να μας πει τι κάνει για αυτό το σχολείο. Το γνωρίζει καταρχάς το θέμα. Ασχολείται και τι θα κάνει. Θα προχωρήσει σε υλοποίηση σχεδιασμού ενός νέου σχολείου. Και πέραν τούτου, στο μεταβατικό στάδιο, το μεσοδιάστημα, από σήμερα μέχρι να γίνει κάποιο άλλο σχολείο, τι απόψεις υπάρχουν από το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την υφισταμένη κατάσταση που έχει να κάνει και με προβλήματα υγείας και ασφάλειας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε σημεία να έχουμε πρόβλημα ή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να σκεφτόμαστε μετά γιατί δεν κάναμε μια τέτοια κίνηση νωρίτερα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και η αυτοδιοίκηση και η κεντρική κυβέρνηση να λάβουν μέτρα άμεσα.